Auf die Maie, Maie, auf die Maie, Maie, so schau ich dich mit in der Maie. Γεια χαρά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα ξεκινώ μια καινούργια σειρά βίντεο την οποία την ονομάζω Ιστορίες για Αγρίους. Οι Ιστορίες για Αγρίους ουσιαστικά θα είναι ένα δικό μου σχόλιο σχετικά με κάποια, κατά τη γνώμη μου, κακώς κείμενα που υπάρχουν και στην Ελλάδα αλλά και γενικά σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα είχαμε την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου και ουσιαστικά η αφορμή μου δόθηκε από αυτή την ημέρα για να φτιάξω και αυτή τη σειρά βίντεο, αν και υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια προς σχολιασμό, αλλά μου δόθηκε η αφορμή με τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά του παιδικού καρκίνου. Έψαξα λοιπόν, σταχυολόγησα κάποιες ημέρες και έκανα τις δικές μου τρεις κατηγορίες παγκόσμιων και διεθνών ημερών. Η μία είναι η κατηγορία που αφορά παγκόσμιες ημέρες και διεθνείς ημέρες υγείας, που ασχολείται με θέματα υγείας. Η δεύτερη κατηγορία μου είναι οι παγκόσμιες ημέρες που ασχολούνται με θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς και έκανα και μια δική μου τρίτη κατηγορία που είναι οι παγκόσμιες ημέρες όπου εορτάζεται σε εισαγωγικά κάτι περίεργο ή με χιούμορ. Θα ξεκινήσω βασικά από τις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες που ασχολούνται με θέματα υγείας. Διαβάζω συγκεκριμένα παγκόσμιες ημέρες κατά του καρκίνου, κατά της κλιτοριδεκτομής, κατά του παιδικού καρκίνου, κατά της ελονοσίας, κατά της φυματίωσης. Θεωρώ όλες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες ως ένα γεγονός το οποίο το εορτάζουμε, δεν το εορτάζουμε, απλώς το τονίζουμε εκείνη τη μέρα, αλλά καλό θα ήταν αυτές οι παγκόσμιες ημέρες να καταργηθούν με την εξής έννοια, ότι αντί να δίνουμε την προσοχή μας εκείνη τη μέρα σε εκείνο το γεγονός, σε αυτό το γεγονός, καλό θα ήταν όλη η παγκόσμια κοινότητα να δουλέψει ώστε να εξαφανιστεί ή να περιοριστεί στο ελάχιστο και ο παιδικός καρκίνος και γενικά ο καρκίνος και η φυματίωση, να εξαφανιστεί το φαινόμενο της κλιτοριδεκτομής, ένα βάρβαρο, ένα βάναυσο φαινόμενο που υπάρχει, ιδιαίτερα σε χώρες Αφρικής βέβαια, και γενικά ό,τι έχει σχέση με υγεία, καλό θα ήταν αντί να καθόμαστε να το εορτάζουμε, σε εισαγωγικά πάντα το εορτάζουμε, έτσι, να καθίσουμε όλοι αυτοί που ασχολούνται τέλος πάντων με την ιατρική να ασχοληθούν, να βγάλουν κάποια φάρμακα και να κάνουν κάποιες ενέργειες ώστε, αν όχι να το εξαλείψουμε που μακάρι να γινότανε, τουλάχιστον να το περιορίσουμε στο ελάχιστο. Είναι πολύ, πώς θα το πω, περίεργο το γεγονός να καθόμαστε να γιορτάζουμε, πάντα σε εισαγωγικά το γιορτάζουμε, έτσι, τη μέρα κατά του παιδικού καρκίνου, ενώ θα έπρεπε να δουλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια ακατάπαυστα ώστε να βρεθεί ένα ακόμα καλύτερο φάρμακο, ακόμα καλύτερες θεραπείες ώστε να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε. Και γενικά και τις αρρώστιες που διάβασα προηγουμένως, τη φυματίωση, την ελονοσία. Τις θεωρώ λοιπόν λίγο ηρωνία αυτές τις ημέρες, τις παγκόσμιες ημέρες που αφορούν θέματα υγείας, όταν αφήνουμε και πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι, ενώ θα έπρεπε να ενσκύψουμε ακόμα περισσότερο πάνω στο πρόβλημα, και μιλάω πάντα για τις ιατρικές κοινότητες και τις φαρμακευτικές εταιρείες που θα μπορούσαν να κάνουν ίσως κάτι καλύτερο ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι παγκόσμιες ημέρες. Η δεύτερη κατηγορία δική μου που ξεχώρισα είναι οι παγκόσμιες ημέρες που αφορούν θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Διαβάζω μερικές από αυτές. Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της φτώχειας, κοινωνικής δικαιοσύνης, σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας, μέρα της γυναίκας, μέρα περιβάλλοντος, η Παγκόσμια ημέρα εμπορίας ανθρώπων, Παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς,
είναι μερικές από αυτές που σταχυολόγησα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει μέρα σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας. Θα έπρεπε να υπάρχουν ενέργειες, να εξαφανιστεί αυτό το εμετικό φαινόμενο από τα σχολεία μας. Και γενικά όλα τα σχολεία του κόσμου, έτσι. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, μιλάω για την Ελλάδα. Θα έπρεπε να υπάρχουν λοιπόν ενέργειες και μέτρα ώστε να εξαφανιστεί αυτό το φαινόμενο από τα σχολεία μας. Παγκόσμια μέρα εξάλληψης φτώχειας. Παγκόσμια μέρα φτώχειας. Γιατί να υπάρχει φτώχεια. Γιατί να μην δοθούν, πώς να το πω, να γίνουν προσπάθειες ώστε να όντως να εξαφανιστεί όσο περισσότερο μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό το φαινόμενο. Τη φτώχεια. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δηλαδή δεν θέλει μυαλό ότι πρέπει να φροντίσουμε το περιβάλλον. Εμπορίας ανθρώπων. Άλλο ένα τραγικό φαινόμενο εδώ και δεκαετίες που υπάρχει. Αυτές λοιπόν οι μέρες δεν θα έπρεπε να καθόμαστε να ασχολούμαστε με εορτές και μόνο εκείνες τις μέρες να θυμόμαστε την ενδοσχολική βία, την εμπορία των ανθρώπων, τη μέρα της αγκαλιάς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μέρα αγκαλιάς για να θυμηθούμε ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τους ανθρώπους που αγαπάμε, που είναι δίπλα μας, που είναι κοντά μας. Δεν νομίζω. Είναι μέρες που κατά τη γνώμη μου ποτέ μου δεν τις βασικά ποτέ μου δεν τις ασπάστηκα, ποτέ μου δεν τις γιόρτασα μέσα σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι πολύ περισσότερη σημασία πρέπει να δίνουμε όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, να ψάχνουμε να βρίσκουμε λύσεις για αυτά τα προβλήματα όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου και να μην ασχολούμαστε με παγκόσμιες ημέρες. Θα ήθελα να καταλήξω αυτό το πρώτο βίντεο της νέας σειράς Ιστορίες για αγρίους με λίγο έτσι χιουμοριστικό τρόπο. Έκανα και μια σταχυολόγηση, μια κατηγορία παγκόσμιων ημερών ή διεθνών ημερών, όπου υπάρχουν 4-5 πραγματάκια τα οποία τα εορτάζουμε και αυτά. Παραδείγματος χάρη υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Θορύβου. Μάλιστα. Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Heavy Metal. Δεν το ήξερα. Παγκόσμια Μέρα Γάμου. Εμείς οι παντρεμένοι γιορτάζουμε κάθε μέρα. Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Ύπνου. Τρομερό. Αλλά το Όσκαρ πάει And the Oscar goes to... στη Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού. And the Oscar goes to Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού. Δεν το ήξερα. Το έμαθα προχθές. Είναι νομίζω μία μέρα πριν του Αγίου Βαλεντίνου. Νομίζω είναι 13 Φεβρουαρίου. Δεν το ήξερα. Πρώτη φορά το άκουσα, το έμαθα. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το περίπου πεντάλεπτο, δεκάλεπτο σχόλιο μου στις ιστορίες για αγρίους, για αυτά τα κακοκείμενα κατά τη γνώμη μου. Θα ασχοληθώ και με άλλα. Υπάρχουν και άλλα θεματάκια τα οποία έχω υπόψη μου. Τα οποία θα βγουν εν καιρό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Αν σας αρέσει το κανάλι μου και το περιεχόμενό του, κάντε ένα subscribe με ένα καμπανάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όλοι καλά. Φιλιά σε όλους. Γεια σας.